Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μας. Έχω δει και μια πρόσκληση καινούρια που έχει βγάλει ο Δήμος για το κοινωνικό ιατρείο και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσω, να μου δώσετε μερικές πληροφορίες για το τι ακριβώς είναι, την χρησιμότητα ακόμα ίσως οι πολίτες δεν την έχουν αντιληφθεί. Επειδή όμως έχουμε τα εγγένεια αυτή την εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε, θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και μετά πάμε και σε μερικά έτσι επίκαιρα θέματα για τον Δήμο. Πάμε πρώτα κοινωνικό ιατρείο όμως. Αυτή η δομή, που δεν είναι μόνο μία δομή, έχει και άλλα πράγματα μέσα. Πράγματι είναι μια κοινωνική δομή που αποδεικνύει τον αλληλέγγυο χαρακτήρα του Δήμου. Βέβαια έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όλον τον προηγούμενο χρόνο για να λειτουργήσει η δομή με το δεδομένο ότι γραφειοκρατικοί λόγοι δεν επέτρεψαν την πρόσληψη γιατρού κτλ. Σήμερα όμως είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι το Σάββατο 30 Ιουνίου και ώρα 11.30 θα γίνουν τα εγγένεια της νέας κοινωνικής δομής που θα προσφέρει πάρα πολλά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού σε μια εποχή που ξέρετε ότι υπάρχουν 1.200 προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα. Ναι. Λειτουργεί λοιπόν εκεί το κοινωνικό ιατρείο με γιατρό ο οποίος έχει προσληφθεί από τον Δήμο. Ο γιατρός εξετάζει, παραπέμπει, συνταγογραφεί, ουσιαστικά παρέχει την πρωτοβάθμια, ενισχύει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προς όλες τις κατευθύνσεις του πληθυσμού. Και σημειώνω τη λέξη ότι η πρόσβαση είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, αυτό είναι το πιο μεγάλο ίσως την στιγμή αυτή. Κάποιοι έλεγαν, κύριε Δήμαρχε, ότι από την στιγμή που υπάρχει το νοσοκομείο που δεν παίρνει λεφτά, γιατί έφυγε το 5 ευρώ και το 10 ευρώ, ίσως αυτό ήταν περιττό. Θέλω να πω το εξής όμως, ότι επειδή το επισκέφθηκα το κοινωνικό ιατρείο και όταν θα το δει ο κόσμος θα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε, όντως αυτό το κτίριο που υπήρχε εκεί προς τα προφήτηλία ήταν, να το πω έτσι απλά, στο κακό του χάλι. Η κατάσταση σήμερα είναι εντελώς διαφορετική. Όντως η παρέμβαση ήταν πάρα πολύ σημαντική, σοβαρή, αλλά όταν το δει ο κόσμος θα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Στέκομαι λίγο σε αυτό που λέτε ότι είναι δωρεάν. Μπορούμε να ξέρουμε λίγο ποιες είναι οι υπηρεσίες, δηλαδή ο πολίτης τι κάνει? Μπορεί να πάει εκεί να έχει μια πρωτοβάθμια φροντίδα, μπορεί να πάει να γράψει συνταγή χωρίς να πληρώνει για τα φάρμακά του? Μπορεί να έχει πρωτοβάθμια υγεία, μπορεί να γίνει παραπομπή, μπορεί να συνταγογραφήσει τα φάρμακα που χρειάζεται, άρα εξυπηρετείται απόλυτα. Και βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαμαρτυρία προς τη σκοπιμότητα, ίσα ίσα θα πρέπει να αποδοθούν συγχαρητήρια για την έμπνευση προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνω ότι ενισχύει την πρωτοβάθμια παροχή βοήθεια γενικότερα στον πληθυσμό. Κατά συνέπεια θα έπρεπε αντί να διαμαρτυρόμαστε και να βρίσκουμε ακίδες στα μάτια των άλλων, στις εκφράσεις μας, να βλέπουμε τα δοκάρια της σκοπιμότητας που υπάρχουν σε ποικίλους που έχουν αντιδράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ιατρείο αυτό σήμερα λειτουργεί, δηλαδή είναι ανοιχτό ή μετά λειτουργεί τα εγγένεια? Κανονικά, λειτουργεί κανονικά με αυξηνόμενο αριθμό επισκέψεων. Αποδεικνύεται από την επισκεψιμότητα που όλο και αυξάνεται ότι παίζει ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Θα πρέπει... Και σημειώνω σε μια πολύ εποχή, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σημειώνοντας βέβαια και το ότι εκεί υπάρχουν όλες οι συνιστώσεις προνοιακής δομής, υπό την έννοια ότι εκεί στεγάζεται εκτός του κοινωνικού ιατρείου το επιδημιολογικό ερευνητικό κέντρο πρόληψης παραγόντων κινδύνου και παρέμβασης, που συνεργάζεται με την προπαιδευτική παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κατά συνέπεια αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο από στατιστικά δεδομένα γίνονται εξετάσεις που έχουν σχέση με το ζάχαρο, με καρδιακά νοσήματα, με παχυσαρκία και ούτω καθεξής. Αν σκεφτούμε εκεί ότι υπάρχει και η κοινωνική προστασία, η διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού, αλλά και κοινωνικής μέρημνας και βοήθεια στο σπίτι, που υπάρχουν και σύλλογοι με χρόνιες παθήσεις και εθελοντές, αντιλαμβάνει κανένας ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις σε συνέργεια βλέπουν τα προβλήματα, τα επιλύουν, κατευθύνονται όλοι προς τις σωστές κατευθύνσεις. Κατά συνέπεια, προσκαλώ όλους τους ιδιωτικούς να παραβρεθούν στα εγγένεια για να δουν εκ του σύνεγγες τον ουσιαστικό ρόλο αυτής της δομής. Ναι.
Ωραία. Έχουμε ωράριο λειτουργίας, το ξέρετε, τα ξέρετε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή... Ωράριο λειτουργίας υπάρχει. Καθημερινά είναι από τις 8 μέχρι τις 2.30-3. 8 με 2.30-3. Άρα σημαίνει Δευτέρα Παρασκευή, φαντάζομαι, ο κόσμος μπορεί έτσι να επισκέπτεται και να έχει την προσέγγιση σε πρώτη φάση. Γιατί, προσέξτε. 8 με 3 είναι. 8 με 3. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, διότι θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι υπάρχει και μια αποσυμφόρηση ίσως και για το Γενικό Νοσοκομείο, δηλαδή από τα επίγοντα, από τις αναμονές εκεί. Άρα λοιπόν, όταν θες την συνταγή σου ή μια πρώτη προσέγγιση με γιατρό, πας εκεί, δεν πας νοσοκομείο. Άρα σαφέστατα, θεωρώ ότι και αυτό το ρόλο παίζει. Σαφέστατα παίζει αυτό το ρόλο. Σας είπα, γίνεται μια αποσυμφόρηση γενικότερα υποφιλία των πολιτών. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα λειτουργεί μάλλον ήδη. Τα εγγένειά του απλώς είναι το Σάββατο. Οπότε είναι το Σάββατο. Από εκεί και μετά θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες. Ωραία, το κρατώ αυτό λοιπόν. Τα εγγένεια είναι το ερχόμενο Σάββατο, όπου εκεί θα δοθούν και όλες οι λεπτομέρειες και όλες οι πληροφορίες για όλη αυτή την χρησιμότητα που υπάρχει και για το πώς οι πολίτες μπορούν να το αξιοποιήσουν. Θέλω να πείτε. Προσέξτε, ναι, κύριε Βοράρα, τα θέματα υγείας και πρόνοιας γενικότερα είναι τα πιο σημαντικά σε μια δύσκολη εποχή. Βέβαια. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχει στρέψει το ενδιαφέρον του Δήμος σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη όσον αφορά τη συμμετοποίηση της πόλης και των μεγάλων έργων που δεν μπορούν να συντηρηθούν σήμερα. Κατά συνέπεια, αν κοντά στη δομή του κοινωνικού γιατρού, του επιδημιολογικού κέντρου, προσθέσουμε και τα κέντρα κοινότητας που ήδη λειτουργούν στα γραφεία της Ορεστίδος, αντιλαμβάνεστε ότι η φροντίδα του Δήμου προς την κατεύθυνση αυτή είναι πάρα πολύ θετική. Να σας ρωτήσω τώρα, κάποιος θέλει να μείνουμε και λέει ειδικότητες, γιατροί κτλ. Δεν ξέρω, υπάρχουν γιατροί, ξέρουμε ειδικότητες, δηλαδή να απευθυνθεί κάποιος εκεί, ας πούμε, γιατί είναι γενικός γιατρός, τι είναι, υπάρχει εξειδίκευση? Υπάρχει εξειδίκευση γενικού γιατρού, από εκεί και πέρα οι παραπομπές γίνονται στον υπεύθυνο γιατρό, είτε στο νοσοκομείο, είτε στις τριτοβάθμιες υγείας, ναι, ναι, είτε στο τοπικό γιατρό, ναι, με ειδικότητα, ναι, συγκεκριμένη. Εντάξει, και επιμένω να λέω ότι εδώ μπορεί να γίνει και να γράψει κάποιος την συνταγή και τα λοιπά χωρίς να πληρώσει κάτι. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό το 10 ευρώ που δίνει ο κόσμος για τα φάρμακα. Λοιπόν, ωραία, μένουμε σε αυτό. Μετά τα εγγένεια όμως θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να ξαναπούμε και μαζί και με άλλους, κύριε Δήμαρχε, λεπτομέρειες για το κοινωνικό ιατρείο. Θέλω να μάθει ο κόσμος όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και ο καθένας μπορεί, έτσι, εφόσον το χρειάζεται, να το χρησιμοποιεί. Πείτε μου γενικότερα, πώς θα πάτε στον Δήμο? Είναι αυτό το καλοκαίρι, λίγο πριν από το προτελευταίο, πριν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που είναι του χρόνου. Πώς είναι τα έργα, πώς είναι οι χρηματοδοτήσεις, πώς πάνε τα πράγματα? Έχουν ομαλοποιηθεί αυτά, υπάρχουν χρήματα, στέλνει το κράτος, πώς είστε? Κύριε Παρά, να σημειώσω κάτι. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Ο ρόλος του Δήμου είναι να απειλεί τα επίγοντα προβλήματα. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι από το 2010 οι πόροι γενικότερα έχουν πέσει κατά 60%. Παρόλα αυτά, στη σημερινή εποχή είναι καταγεγραμμένο το μεγάλο έργο της ίδρυψης που είναι στη διαγωνιστική διαδικασία τις επόμενες μέρες. 9.900.000 περίπου. Αλλάζει δηλαδή όλο το δίκαιο της πόλης και από αμύαντο πλέον με τα γνωστά προβλήματα. Ναι, ναι, βέβαια. Έφτανε σε ίδρυψη σωστή. Μετά από δεκαετίες, βέβαια. Μετά από δεκαετίες. Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη που προβλέπει, έχουν πιστωθεί ήδη 8.900.000 για πολύ μεγάλα έργα τα οποία θα γίνουν σε επίπεδο της πόλης της Καστοριάς. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όσον αφορά το αστυνομικό μέγαρο, όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες. Α, αυτό τι γίνεται τώρα? Εκ μέρους του Δήμου έχουν τελειώσει. Έχει αποδεχθεί επιτέλους του Υπουργείου Οικονομικών το οικόπεδο το οποίο έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Ναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό. Και βεβαίως θέματα άλλα πάντα υπάρχουν. Καλά, ναι, πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Και γίνεται η προσπάθεια για το καλύτερο σε μια εποχή η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Να σας ρωτήσω, με το θέμα των Σκοπίων ή την ονομασία, έγιναν συλλαλητήρια, συνεχίζονται κάποιες αντιδράσεις. Πώς το βλέπετε αυτό ως Δήμος? Σκέφτεστε να κάνετε κάτι? Είναι κάτι που έγινε, πέρασαν όλα, τελείωσε, πήραν το όνομα? Πώς το αισθάνεστε, κύριε Δήμαρχε, αυτό? Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα τοποθετηθεί
οι απόψεις του Δήμου συνεχίζουν να είναι αυτές που ήταν. Που εκφράστηκαν είτε μέσα από το αποψηφίσμα τα συγκεκριμένα, τα οποία κοινοποιήθηκαν και σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο Προέδρου της Βουλής και Γραφείου Πρωθυπουργού, τα ψηφίσματα του συλλαλητηρίου επίσης, εμένουμε στις θέσεις που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν. Ναι. Πάντως, εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτό προχώρησε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι, αν μπορεί να αλλάξει μια διαμαρτυρία ενός Δήμου κτλ. Διαμαρτυρίες πάντως συνεχίζονται, έτσι υπάρχουν. Συνεχίζουν. Και ένα τελευταίο, να σας ρωτήσω, παρακαλώ, με τα έργα του ΤΑΠ, αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε, προχωράτε, παιδικές χαρές, όλα αυτά που θέλουμε. Βεβαίως προχωράνε, βεβαίως. Πού βρισκόμαστε? Προχωράνε τα έργα, ήδη όσον αφορά τις παιδικές χαρές που αναφέρονται βεβαίως σε οικισμούς που περνάει ο ΤΑΠ. Βρισκόμαστε σε επίπεδο σύνταξη μελετών, αλλά η χρηματοδότηση είναι δεδομένη. Προχωράμε την ιστορία με την ίδρυση των φωτοβολταϊκών και έργων τα οποία γίνονται κατά μήκος του άξονα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί κατά κόρον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Ένα τελευταίο τώρα, εδώ ρωτάει κάποιος αν στο κοινωνικό ιατρείο, βλέπετε ο κόσμος ενδιαφέρεται και θα κλείσουμε με αυτό, αν είναι μόνο για πολίτες που χαρακτηρίζονται, είναι άποροι, είναι όχι, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Μπράβο. Ωραία. Σωστή διευκρίνηση. Είναι για όλους τους πολίτες. Εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την κατηγορία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.